Λοιπόν, ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, είναι κοντά μας. Θα τον δείτε ευθύς αμέσως. Κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας, και ο κύριος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μανολόπουλε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Σαριγιάννη, περιμένουμε να σας πω την αλήθεια με πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας βάσει των μοντέλων βεβαίως που μελετάτε. Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε ξεπεράσει τα 4.000 κάτι κρούσματα από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα. Τα προηγούμενα κύματα, έτσι δεν είναι? Πιστεύετε ότι θα συμβεί όμως τις επόμενες εβδομάδες? Εάν ο αριθμός των τεστ είναι όσο μεγάλος είναι στις τελευταίες μέρες, δηλαδή είχαμε προχθές 78.000 τεστ, ας πούμε, τότε η δυνατότητα, που σημαίνει ότι ανοιχνεύουμε πιο μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, έτσι, δεν είναι εφευρίσκουμε αποτελέσματα, απλώς βρίσκουμε, και αυτό είναι θετικό, πιο πολλούς θετικούς, επειδή υπάρχουν θετικοί. Τότε ναι, είναι δυνατόν να φτάσουμε. Άρα από αυτό, κυρίως, εξαρτάται, λέτε, από το πόσες... Είναι δυνατόν, λέτε, να φτάσουμε? Ναι. Πάνω από 4.000 και πάνω από 4.500 μέχρι το 15 Αυγούστου, όχι νωρίτερα. Ανάλογα με τα τεστ που κάνουμε, δηλαδή, με τον αριθμό, όσο μεγαλύτερο είναι. Θέλω να πω, κοιτάξτε, η διασπορά στην κοινότητα είναι μεγαλύτερη από 4.500 την ημέρα. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι γύρω στις 2,5 με 3 φορές παραπάνω. Mm-hmm. Απλώς, όσο πιο πολλά τεστ κάνεις, τόσο πιο πολλά από αυτά τα 12.000 κρούσματα, ας πούμε, που κυκλοφορούν, θα βρεις. Δηλαδή, τα ενεργά κρούσματα πόσα μπορεί να είναι τώρα που μιλάμε, κύριε Σαριγιάννη? Τα ενεργά κρούσματα, κοιτάξτε, ο μέσος όρος της τελευταίας εβδομάδας ήταν γύρω στα 1.800-1.850, αν θυμάμαι καλά, κρούσματα. Εβδομαδιαίο, ναι. Κάντε το αυτό επί 7. Επί 7? 7 μέρες. Μάλιστα, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, επί 7, άρα λοιπόν... 12.600. Ναι, και μετά από εκεί η αλήθεια είναι ότι κανονικά η διασπορά είναι γύρω στις 2,5 με 3 φορές μεγαλύτερη. Αυτή είναι η στατιστική. Δηλαδή, εσείς είπατε χθες έναν αριθμό ο οποίος είναι τρομακτικός πραγματικά για το Σεπτέμβριο, ότι μπορεί να δούμε και 18.000 κρούσματα υπό προϋποθέσεις. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να δούμε αυτόν τον αριθμό? Αν σταματήσουμε τον εμβολιασμό στα 5.770.000 Έλληνες, που σημαίνει ότι να φτάσουμε γύρω στο 53-55% του συνολικού πληθυσμού. Αν λοιπόν δεν εμβολιαστούν, λέτε, και αυτοί που είναι τώρα οι 50+, μπορεί να δούμε αυτόν τον αριθμό το Σεπτέμβριο. Βέβαια. Το σημαντικό εδώ είναι, κοιτάξτε, το σημαντικό πραγματικά το διακύβευμα είναι ο ταχύς και σε ψηλό επίπεδο εμβολιασμός, γιατί δεν διαφαίνεται άλλη λύση ουσιαστικά. Και η αλήθεια είναι ότι αν πραγματικά καταφέρουμε, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, να εμβολιαστούμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή στην τάξη του 72-73% του συνολικού πληθυσμού, τότε ναι, μπορεί να φτάσουμε στα 4.500 κρούσματα μέχρι το 15 Αύγουστο, αλλά μετά θα έχουμε ένα καλό. Μετά από αυτό, ουσιαστικά θα αρχίσουν να βλέπουμε αποκλιμάκωση από το τέλος Αυγούστου και μετά θα έχουμε αποκλιμακωτική πορεία ταχύτητα. Αν όμως, κύριε Σαριγιάννη, τόσο θα πέσει. Αυτό που λέτε τώρα θα το δούμε αν φτάσουμε στο 70-75% εμβολιασμού του πληθυσμού. Στην περίπτωση που δεν συμβεί αυτό και δεν ανέβουμε τόσο ψηλά στα ποσοστά, να περιμένουμε ότι μπορεί να ζήσουμε ένα χειμώνα όπως ήταν ο περσινός? Όπως είναι ο περσινός, φαντάζομαι όχι, με την έννοια του ότι θα υπάρχουν ήδη αρκετοί εμβολιασμένοι. Οπότε εκεί πια το θέμα είναι να βρει κανείς πιο ευέλικτους τρόπους για να προστατεύσει τους αναμπλίας ουσιαστικά. Έτσι. Άρα δεν είναι αναγκαστικό να πάμε σε συνολικά lockdown, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Mm-hmm. Αλλά ότι υπάρχει κίνδυνος, αν δεν πάρουμε μέτρα, έτσι, όλα αυτά τα σενάρια που λέμε είναι χωρίς να πάρεις παραπάνω μέτρα, εφαρμόζοντας μόνο αυτό που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν δεν πάρουμε μέτρα το φθινόπωρο και το χειμώνα, ναι, θα έχουμε υψηλούς αριθμούς σε συνέχεια, μάλιστα σε περίπου απανωτά υποκύματα, ναι, ας το πούμε έτσι. Πάντως, επειδή το συζητούσαμε και νωρίτερα, ακούμε όλους και εσάς τους επιστήμονες και τους πολιτικούς και τους υπουργούς να λένε δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε ένα γενικευμένο lockdown. Αν ωστόσο η πίεση στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Σαριγιάννη, τα lockdown δεν θα είναι μονόδρομος πάλι? Κάποιο είδους περιορισμός των επαφών θα πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι, ξαναλέω εδώ, θα έχουμε το εξής οξυμόρο. Από την μια μεριά θα έχουμε αύξηση στις ανάγκες για διασωληνώσεις και για νοσηλεία. Θα έχουμε
αν πάμε σε μεγάλους αριθμούς, μην γελιόμαστε. Θα έχουμε αύξηση και σε θανάτους. Mm-hmm. Γιατί όταν η αριθμή είναι πολύ μεγάλη, έχει αύξηση και σε θανάτους. Ναι, στατιστικά έχει. Και δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μοντέλο μας λαμβάνει υπόψη την συσταγωγικά, θα πω τη λέξη, φαινομενική χαμηλότερη θνησιμότητα της μετάλλαξης Δέλτα. Κυρίως, που βέβαια να εξηγήσουμε, εξαρτάται, ορίζεται κυρίως το γεγονός ότι επειδή είναι πολύ γρήγορη στη μετάδοση, διασύρεται πολύ εύκολα στους πιο νέους, άρα στους ανθρώπους, σε οργανισμούς πιο ισχυρούς. Μια και το λέτε αυτό για τους νέους, να μας πει και ο κύριος Μανολόπουλος, αν κινδυνεύουν οι νέοι, κύριε Μανολόπουλε, από αυτή την νέα μετάλλαξη και αν χρειάζεται και αυτοί να εμβολιαστούν άμεσα. Κοιτάξτε, οι νέοι κινδυνεύουν λιγότερο, το έχουμε πει. Έχουν μικρότερο ποσοστό ατόμων που εξελίσσεται η μόλυνσή του σε σοβαρή νόσο, αλλά υπάρχει αυτό. Άρα κάποιοι νέοι άτυχοι που θα μολυνθούν μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρή νόσο και επίσης πρέπει να έχουν υπόψη ότι αυτό που έχουμε περιγράψει ως το long COVID, δηλαδή η παραμένουσα νόσος που διατηρεί συμπτώματα για μήνες μετά και δεν ξέρουμε ακόμα πού οφείλεται, τι μπορεί να προκαλεί μακροχρόνια. Αυτό αφορά πολύ περισσότερο τους νέους, γιατί φανταστείτε ένα άτομο το οποίο όχι μόνο νοσεί ή δεν νοσεί, αλλά κρατάει αυτά τα κουσούρια για μήνες. Αυτό για πόσο καιρό μετά. Και για τους νέους, λέτε, μπορεί να συμβεί αυτό, να κρατήσει. Βέβαια, κυρίως στους νέους. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν που είναι ευαίσθητοι μπορεί να εκδηλώσουν και κάτι τέτοιο και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό ή τα πόσο οποία κρατάει. Έχουν να κάνουν σε κάποιους επιμένει. Με προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα, κύριε Μανολόπουλε. Μπορεί να είναι κούραση, μπορεί να είναι η ανοσμία, μπορεί τα συμπτώματα να φεύγουν και να επανέρχονται. Ας πούμε, ξέρουμε ότι η ακτινογραφία ατόμων που έχουν περάσει COVID σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθαρή ακόμα και όταν δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό θα το δούμε μακροχρόνια. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι αν υπάρχουν τέτοια μακροχρόνια συμπτώματα, mm-hmm. σε νέους είναι πιο σημαντικό. Γιατί αν μειώνει, ας πούμε, την ικανότητα να αθληθεί κάποιος, σε ένα άτομο 60-70 χρόνια μπορεί να μην έχει αυτό σημασία. Ναι, μήπως του αναστέλει κάποιες δραστηριότητες. Τρίτη δόση θα χρειαστεί, κύριε Μανολόπουλε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση, γιατί από τη μία μεριά έχει πει η Pfizer και έχει πει ότι θα χρειαστεί τρίτη δόση. Στο Ισραήλ το ξεκινάνε ήδη. Ναι, επειδή είναι κατά κάποιο τρόπο ο χώρος όπου εφαρμόζονται πρώτα οι προσεγγίσεις αυτής της εταιρείας, με επιτυχία. Απ' την άλλη, έχει βγει η Αμερικάνικη οργανισμή, το FDA, το CDC, και λένε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν θα χρειαστεί τρίτη δόση, εκτός ίσως από κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, μεταμοσχευμένοι και άλλα άτομα που έχουν άνοσοκαταστολή για κάποιο λόγο. Περιμένουμε να δούμε. Νομίζω είναι ένα ερώτημα ανοιχτό και για όσους έχουν εμβολιαστεί γενικώς. Mm-hmm. Αν χρειαστεί, το καλό είναι ότι υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων με βάση τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει αυτό εμβολιασμό. Αλλά εγώ είμαι ο παδός της θεωρίας που, επειδή είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου, ότι μπορεί να είναι μακροχρόνια νοσία και παραπάνω από ένα χρόνο. Παραπάνω για από ένα χρόνο. Για τα εμβόλια, λέτε, που έχουμε κάνει μακάρι, ήδη. Μάλιστα. Στα άτομα που έχουμε κάνει, ναι. Μάλιστα. Είναι ανοιχτό το ερώτημα. Δεν είναι μόνο τα αντισώματα, είναι και η κυταρική ανοσία και αυτή πόσο κρατάει στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Δεν είναι ξέρω, σημαντικό αλλά αυτό που λέτε, κύριε Μανολόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Και τους δυο σας. Καλή σας να μέρα. Είστε καλά. Καλημέρα σας.